Αγάπη. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Δεν ήχο. Τι ήχο είναι αυτό. Τι σκουπίδι ήχο. Βάλε πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Με τι θα ξεκινήσουμε. Τι τραγούδι είναι αυτό, ρε. Τουρκικά. Τουρκικό. Πώς το λένε. Καλά. Πρώτη εκπομπή μετά από τις διακοπές και θα ξεκινήσουμε. Χάιδι, χάιδι, ζάλτελ, ζάλτελ. Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, όχι δεν το γλιτώσατε, όχι που θα το γλιτώνατε. Το Loka Report είναι εδώ, ξανά, ενωμένο, δυνατό. Μπορεί οι κυβερνήσεις να πέφτουν μέσα κοιλιά. Έξω, 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 βγάλε έξω την κοιλιά σου. Μέσα! Έξω, 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 μέσα με το ρυθμό. Ναι, δώσε μου το ρυθμό. Δεν πιο ακούω. Πιο δυνατά η μουσική. Έλ, 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 μέσα, έξω, μέσα, έξω. Θα λαντσάρεις ένα καινούριο πρόγραμμα γυμναστικής για κοιλιακούς. Δώσε καρία. Μακελιά! Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε έρθει εδώ πέρα, όχι που θα μας γλιτώνατε, πιο ενωμένοι από ποτέ, πιο δυνατοί από ποτέ, διότι το Loka Report δεν πεθαίνει ποτέ. Λοιπόν. Όπως λέμε στην Ισπανία, bicho malo nunca muere. Bicho malo nunca muere, δηλαδή... Κακό σου ζούνι ποτέ πάτε πεθαίνει. Πάτε τη σκόνη μας, κουρέλες. Πώς? Κουνέλες. Κουρέλες. Θα πάρω σκυλί. Σκυλί. Έχεις χώρο στο κήπο. Δεν το ξέρει ο πατέρας μου. Έχεις χώρο στο κήπο. Για τα μετά 15 χρόνια, να το βάλεις εκεί. Τώρα πήγες κήπο, ξέρεις τι είδα στο όνειρό μου. Είδα δύο τεράστια ποντίκια. Δύο τεράστια ποντίκια. Που βγαίνουν από το κήπο. Που βγαίνανε από τον κήπο και ήρθαν να με φάνε. Και έφτασε στον όνειρό. Η ψυχή της Μπάνι είναι. Όχι. Ναι. Σε φεράλντεμ. Δεν στεναχωρούμαστε όμως εμείς. Δεν στεναχωριόμαστε για τίποτα, διότι το Loka Report που σας είπαμε είναι εδώ. Opa! Είναι η πρώτη εκπομπή μετά Opa! Από τις διακοπές. Θεωρητικά. Εδώ ήρθαμε. Τέλεια. Σταματήστε να κάνεις καζομάρες. Έχει ζωή. Συγχωρεμένος ο Michael Jackson, γιατί οι συνήθειες παιδιά εδώ και τα αγαπημένα πρόσωπα, αχ, δεν αλλάζουν. Λοιπόν. Εσύ θες να βγάλεις το ήχο από το κινητό. Ή θα σου πετάξω το κινητό. Είπαμε, οι συνήθειες. Φου! Έφαγα και τα μαλλιά μου. Οι συνήθειες δεν αλλάζουν. Λοιπόν, σήμερα λέω έτσι που είμαστε ζεστοί, πρώτη-πρώτη εκπομπή. Λέω μην αρχίσουμε τώρα και τρελάνουμε τον κόσμο. Και τι θες να κάνουμε. Να πούμε πώς πέρασες το καλοκαίρι. Εγώ από την προσωπική μου ζωή δεν μιλάω. Θα τα μοιραστείς όλα μαζί okay. μας. Διότι το κοινό του Loka Report πρέπει να ξέρει. Okay. Α, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Okay. Επίσης να μας πεις τι ευτράπελο συνέβη το καλοκαίρι που μας πέρασε. Όχι που μας πέρασε δηλαδή. Που... Καλέ! Τι σημαίνει πες καλό μήνα στα παιδιά. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Εν τω μεταξύ για κάποιο λόγο μου στέλνουν συνέχεια χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά μαντό, χρόνια πολλά μαντό. Μόλις μου είπε τώρα και το φιλαράκι μου, ο Χάρης ο Λεβιδάκης, φιλάκια Χάρη λοιπόν μας βλέπεις. Ότι μου είπαν και χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο. Αλλά δεν γιορτάζω ρε παιδιά σήμερα. Γιατί μου έχουν στείλει και κάτι κουτσουνάκια. Να ξέρετε, γιορτάζω το 15 Αύγουστο. Οπότε όσοι δεν μου πήρατε δωράκια, μπορείτε να τα στείλετε εδώ πέρα στο μάτι, εντάξει. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Έλα. Αγάπη. Δεν ξέρω τι θα ρωτήσω. Τι θες να ρωτήσω. Πες το και θα σου λύσω εγώ τις απορίες. Δεν ξέρω. Σήμερα πάμε να δούμε τι γιορτή έχει σήμερα. Από πού δεν δεις τη γιορτή. Εδώ. Καταρχήν με συγχωρείς πάρα πολύ. Από αυτή την παλιοθόνη, πώς μπορείς και βλέπεις που την έχεις που είναι σκοτεινή. Σήμερα γιορτάσουν. Σήμερα τα νέα θα τα πούμε από το κινητό. Σήμερα γιορτάσουν οι Αθηναίες. Αθηναίδες. Αθηναίες. Πολύ προχώ πρωτοπορία. Αθηνά. Ναι. Αθηνά. Αθηνά, Σιμεών, Θάλια, Ευτέρπη, ναι. Ερατό, Ασπασία, ναι. Αφροδίτη, Κλεοπάτρα. Ναι. Κοραλία, ναι. Μελπομένη, ναι. Πινελόπη, ναι. Δοδόνη. Δοδόνη! Ναι. Ναι. Αλλά μαντό δεν είναι.
Δεν ξέρω, παιδιά μου στέλνουν μήνυμα. Μήπως με περάσανε. Αντί για μαντό ερατό και μου στέλνουν. Ήταν χτες. Για δες τι χτες είναι η γιορτή. Καμία δαμαντία, καμία διαμάντο. Σιγά διαμάντο που βρήκαμε. Ναι, πώς δεν έχει, υπάρχει στο ερωτολόγιο. Δεν το βρίσκω τώρα. Βεβαίως. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, τα ξέρετε τώρα μας τα στοιχεία μας εδώ πέρα. Twitter, @lokariportmati2, ό,τι θέλετε να στείλετε. Ή αλλιώς στο Facebook κάτω από το post που κάνουμε. Και να πούμε ότι έχουμε στην παρέα μας, καλά δεν έχουμε. Περιμένουμε πώς και πώς να έρθουν. Τα έχουμε βάλει στο ψυγείο γι' αυτό. Ναι. Να κρυώσουν λιγάκι τα bubble tea από τα bubble trail, αυτά τα υπέροχα τσάλια που είχαμε και πριν να πάμε διακοπές με πολλές γεύσεις και που έχουν φουσκαλίτσες μέσα που απελευθερώνουν και άλλη γεύση και γίνεται και ένα μίξ πολύ 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 ωραίο. Και ότι μπορείτε να το βρείτε σε 4 σημεία στην Αθήνα και στη Σαντορίνη. Μπράβο. Και νομίζω ότι θα τα βρείτε και αλλού όσο νούπο, γιατί κάτι πληροφορήθηκα εγώ ότι θα ταξιδέψουμε. Εσύ είσαι παραπληροφορημένη. Όχι, ρε, δεν είμαι παραπληροφορημένη, μου το είπε ένας φίλος μου. Τι εζόρουχο τζινγκ έβαλε σήμερα. Δεν είναι εζόρουχο, είναι σορτσάκι αυτό. Δεν είναι. Αντώνη, εσύ θες να μας πεις κάτι για σένα. Τι λες. Θες να ανακοινώσεις κάτι, μήπως να κάνεις λίγο πρόμο ή όχι. Σε τι. Α, στα. Όχι, καλέ, όσο λούπω, με τον καιρό. Λοιπόν, εγώ θέλω να πούμε τα νέα μας πάνω απ' όλα. Πριν περάσουμε στο πρώτο break, έτσι λίγο για να ξαναζεσταθούμε, να σας πούμε ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε αλλά και να κάνουμε όλες αυτές τις μέρες. Πολλά. Έτσι, και σας περιμένουμε εννοείται στην παρεούλα μας. Λοιπόν, δώσε το πρώτο break και ερχόμαστε εδώ να δούμε τι έκανε ο Φρανίτος στις διακοπές του. Όχι, τι έκανε η Μαντό. Τι έκανε ο Φρανίτος. Όχι. Φρανίτο. Μαντό. Φρανίτο. Μαντό. Φρανίτο. Μαντό. Γέλιο. Γέλιο. Έλιο. Έχεις γίνει πιο μαύρος και από το χάρτη. Έχεις γίνει πιο μαύρος και από το πορτοκαλί πίσω εκείνο το όρο. Ποια χώρα είναι από πίσω σου? Ουγάντα. Είσαι σίγουρος? Ποια είναι? Για δείξε λίγο το κεφάλι του Φρανίτο. Ποια χώρα είναι αυτή από πίσω σου? Εδώ είναι Βραζιλία. Ναι. Στο αυτί σου. Εδώ κάτω που είναι αυτό το αυτί. Ναι. Εξαρτάται ποια θες. Εκεί που είναι το αυτί. Αργεντινή. Εκεί. Θα σου πω κάτι, Φρανίτο. Σε θαυμάζω. Ξέρεις τα πάντα, ξέρεις πώς θα διαβάζει το χάρτη. Είμαι σπουδαίο παιδί. Σε όποιο σημείο του χάρτη και να σου δείξω, ξέρεις ποια χώρα είναι. Δείξε μια, θα δεις ότι δεν ξέρω. Όποια θέλω. Όποια θες. Ακόμα και μικρή. Απλά το θέμα είναι ότι εσύ θα δεις ένα μεγάλο και θα πει, α, δεν θα το ξέρει. Αυτό. Αυτό είναι η Καναδά. Μέρος του Καναδά. Αυτά. Αν τα αποκιάς στο σπίτι σου. Αυτά τι είναι, αφού είναι κάτι μαύρα, μικρά. Πάει. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι η Καϊμάν, ξέρω εγώ. Μήπως είναι βρώμα. Αυτό. Ρωσία, μωρέ. Αυτό. Ρωσία αυτό είναι, μέρος στη Ρωσία. Αυτό. Ποιο. Αυτό. Αυστρία. Ρε, πώς τα ξέρει όλα. Όχι, δεν είναι Αυστρία αυτό. Την Πολωνία. Αυτό. Γαλλία. Εδώ. Θα είναι Μαρόκο, Αλγερία, κάτι τέτοιο. Αυτό. Φιλιππίνη. Ψέματα, δεν αυτή είναι ποια είναι. Εδώ. Φιλιππίνη. Ποιο είναι αυτό. Ινδονησία. Πάνω είναι Κίνα. Η μεγάλη είναι Κίνα. Πού πήγες εσύ ταξίδι. Θα σου βάλω ένα πολύ δύσκολο. Ένα πολύ δύσκολο. Αυτό. Καναδά ξανά, μωρέ. Ξανά. Ρε, πώς τα ξέρει όλα. Εγώ στο μάθημα της γεωγραφίας τι έκανα. Και στα μαθηματικά τι έκανες. Στα μαθηματικά τίποτα. Και στα αγγλικά. Ρόδα τσάντα και κοπάνα. Στα αγγλικά ήμουν καλή, ρε. Για πες, τι έκανες το καλοκαίρι. Λοιπόν, Φρανίτο, πέρασα πολύ ωραία. Πού πήγες. Πήγα στη Ρώμη. Με ποιον πήγες. Μόνη μου. Πώς και πήγες μόνη. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Καθόμουν μία μέρα στον καναπέ, εντάξει. Αλλά για ποιο λόγο πήγες μόνη. Θα σου πω. Καθόμουν στον καναπέ στο σπίτι μου. Όταν είχαμε άδεια εδώ πέρα στο ΜΑΤΙΒΙ, έτσι. Όταν είχε άδεια. Ναι, όταν είχα. Και λέω, τι να κάνω. Ρε Μαντώ, λέω. Δεν πας σε ένα εξωτερικό. Λέω, πας. Πού να πας όμως. Θέλω να πάω και κάπου που να νιώθω κοντά, αλλά και κάπου που να νιώθω μακριά. Και λέω, το βρήκα. Θα πάω στη Ρώμη. Θα πάω να δω πώς είναι το Βατικανό, που δεν είχα πάει ποτέ μου.
Τελικά δεν πήγα, δεν μπήκα μέσα στο Βατικανό. Γιατί έμαθα ότι. Τέλειο πώς αυτό που ανέβασες με τα γάλματα τι κάνουν πάνω. Μα. Με συγχωρείς πολύ τώρα. Τα γάλματα γιατί τα έχουν στην ταράτσα. Αυτά τα γάλματα είναι στην ταράτσα, είναι από την αρχιτεκτονική του ναι, Βατικανό. Ναι, αλλά γιατί τα έχουν στην ταράτσα. Γιατί είναι εκεί. Γιατί δεν υπάρχει χώρος και, μέσα στη και τις Καριάτιδες γιατί τις έχουν εκεί. Τις Καριάτιδες τις έχουν εκεί γιατί... Εκεί έπρεπε να είναι. Και αυτά εκεί έπρεπε να είναι. Με ένα σεισμό, ξέρεις, άμα σου πέσει καμία γκουμούτσα πάνω στο κεφάλι που θα πάθεις. Η Καριάτιδα έχει περισσότερες πιθανότητες να πέσει. Γιατί? Πιο παλιό. Επειδή είναι πιο παλιό. Τόσα χρόνια έχει αντέξει. Τόσο μεγάλη είναι η πλατεία, ξέρεις ότι δεν παθαίνεις τίποτα. Αν πέφτει αυτό. Καλά, ναι, όχι. Αλλά ήταν πολύ μαγικά, ρε Φρανίτο. Πολύ μαγικά. Σε πληροφορώ. Κάνα γομενάκι. Ότι... Καλέ, δεν τρέβεσαι, τι ρε αυτά που λες. Αγόρι. Όχι. Εραστής. Όχι! Αυτά δεν τα λέμε. Αυτά που λες, βρε στα παιδιά, δεν τρέβεσαι. Κάνα γυθαλό. Όχι, όχι. Ρε, εσύ να σου πω κάτι. Οι Ιταλοί είναι πάρα πολύ τσαχπίνιδες. Όχι, είναι ωραίος λαός. Δεν είναι άσχημοι. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Και γυρίσεις ελεύθερη. Απλά, βεβαίως. Δεν πήγα εκεί. Είσαι ελεύθερη. Πεστάρα. Είσαι έτοιμος να με διεκδικήσεις. Όχι, βέβαια. Γιατί είσαι ο μόνος άντρας που μου ρίχνει χιλόπιτες απανωτές. Και θα το κάνω πάντα, έχω τους λόγους μου. Έτσι είναι, Άλεξ. Λοιπόν, μετά πήγα στην Ερμιόνη. Και πριν εξοχική πήγα Ερμιόνη. Στην Ερμιόνη, ναι. Τέλεια. Μαζί με τη φιλεναδίτσα μου την Πάγια. Είναι από Ερμιόνη. Ναι, καλέ. Ρε, εσύ πρέπει μία μέρα να πάμε Ερμιόνη. Δεν έχουμε πάει μία μέρα Ερμιόνη τότε μαζί. Τι έχει Ερμιόνη? Έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Έχει, είναι πολύ όμορφο το παραθαλάσσιο μέρος. Τι, γιατί δεν σας αρέσει η Ερμιόνη εσένα? Ναι, και, γενικά είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά και μετά πήγα μαζί με το ουράκι μου. Το ουράκι. Εσύ θα φας ένα βρωμόξυλο μετά, πίσω από την κάμερα θα δεις. Λοιπόν, πήγαμε πάνω στην Καστοριά, στο River Party. Έκανες μπάνιο στο ποτάμι? Δεν μ' άφησε να μπω μέσα. Δεν μ' άφησε το ουρί να μπω. Ναι. Αφού σε ξέρω εγώ. Βρε, αλήθεια σου λέω. Ήταν κρύο και δεν μπήκες. Ωραία, εντάξει, να σου πω την αλήθεια. Τι σκεφτόμουν, έλεγα εγώ τώρα, θα πέσω μέσα στο νερό. Ήμουνα που ήμουν βαμμένη, έτσι και μπω μέσα στο νερό, μετά θα είμαι άστα να πάνε. Τι έγινε με το σκυλάκι αυτό που πήγε να σε δαγώσει? Ήταν ένα πολύ ωραίο σκυλί εκεί πέρα στην Καστοριά. Αξιαγάπητο. Και πήγα και το πείραξα εγώ. Και τι να κάνει το κακόμοιρο. Θα μου γάβγιζα. Άμα έβλεπες κι εσύ ένα σαν το ούφο μέσα στο πρόσωπό σου. Με το μικρόφωνο, τι θα έκανε. Αλλά σε πήγε, σε πήγε, σε πήγε. Άσε, τα χρειάστηκα. Λοιπόν, άσε με μένα. Λέγε τα δικά σου τα νέα. Τι έκανες, πού πήγες, τι έφαγες, τι ήπιες. Τι δεν έφαγα. Ποιους δεν συνάντησες. Έκανες και λίγους φίλους. Δεν έκανες. Πες τα όλα. Έλα, λέγε. Πού την προσωπική μου ζωή δεν μιλάω. Πες τουλάχιστον που πήγες. Καλαμάτα. Ναι. Πώς πέρασε εκεί. Ωραία θα πέρασε. Καλαμάτα μ' αρέσει γενικά. Σε είδα, έβαζε φωτογραφίες. Αν θα μπορούσα θα μετακόμισε Καλαμάτα. Μόνιμα. Ναι. Τι σ' αρέσει την Καλαμάτα? Χαλαρώνω πολύ. Χαλαρώνεις πολύ στην Καλαμάτα. Ναι. Πού συγκεκριμένα πήγες? Στη Βέργα. Πού είναι αυτό? Έξω από την Καλαμάτα ή μέσα στην Καλαμάτα? 10 λεπτά έξω από Καλαμάτα. Έχει παραλίες. Είναι στο βουνό. Συγγνώμη, πήγες στην Καλαμάτα και δεν πήγες σε παραλία? Από κάτω είναι η παραλία, αλλά η Βέργα είναι στο βουνό. Και εσύ πού είχες σπίτι εκεί? Βέργα. Ή ξενοδοχείο? Σπίτι. Σπίτι, ιδέες, πώς φαίνονται τα λεφτά. Έχεις και εξοχική κατοικία, άτιμο, άτιμο. Και μετά πήγα στα Κύθηρα. Στα Κύθηρα σ' άρεσε? Όχι. Γιατί δεν σ' άρεσε? Καθόλου, αγενέστατος. Γιατί? Όχι όλο το νησί, αλλά οι γριές εκεί αγενέστατες. Γιατί ρε παιδί μου? Είσαι ο μόνος άνθρωπος. And if you are bored, get a life, baby. Γιατί το λες αυτό? Πες μου σκηνικά, ας πούμε, που σου συνέβησαν. Μόλις φτάσαμε, ναι. Ήταν 7 η ώρα το πρωί. Ναι. Παρκάραμε στο Αβλέμωνα. Ναι. Μπροστά σε μια κατοικία την οποία δεν ήταν κανένας. Ναι. Στην ωραία κατοικία. Ναι. Και ήρθε η γριά από την άλλη άκρη του νησιού να μου πει εμένα να βγάλω το αμάξι από εκεί. Α, βγάλε εσύ την γλώσσα από εκεί που την έχεις. Γιατί σου είπε να το βγάλεις από εκεί, μήπως έγραφε μπούστα, parking μπροστά? Όχι, δεν έγραψε μήπως τίποτα. Μήπως ήθελα να παρκάρει το τρακτέρ τίποτα της. Δεν έγραψε τίποτα. Και τι, το πήρατε τα μάξι και φύγατε? Όχι, τα πήρα κρανίο και τη στάπα. Και τι της είπες? Ότι παρκάρω εκεί, γιατί εκεί πρέπει να παρκάρω. Και δεν πήρες τα μάξι ποτέ από εκεί? Όχι. Και μου έβρισε και τα λοιπά και της λέω... Πήγε στα Κύθηρα ο Φραν και έκανε χαμό. Και μετά... Φασαρία. Όταν φτάσαμε στο σπίτι.
Βγάλαμε τα σκυλιά βόλτα, πήγαμε σε ένα χωράφι και έρχεται άλλη γριά. Ναι. Και μου λέει ότι μετά θα πατήσει την κατουρά από το σκύλο. Αφού σε χωράφι πάω, γεμάτο σκουπίδια. Μα από όλο το νησί. Και ήμουνα με τα σακουλίτσα. Από όλο το νησί βρήκε και έπαιζε στι πιο ζαβέ γριέ. Ναι, αυτοί πήγαν να τις, τι. Να αφήσω την Ήρα χωρίς το λουρί να την φάει. Έλα, μωρέ. Αμέ. Εντάξει, τώρα. Και είχα ένα τσαπανό σκολοτώσει τόσο μέσα στο σπίτι. Ωραία, άσε τώρα, ρε παιδί μου, αυτά που σου συνέβησαν. Και μετά μείναμε χωρίς αμάξι. Γιατί? Γιατί χάλασε. Ωραία, το αμάξι από τα κορίτσια. Όχι αυτό που είχαμε εμείς. Και πήραμε την οδική βοήθεια. Και ήρθε η οδική βοήθεια μετά από 4 ώρες και 45 λεπτά. Τα κύθυρα, μωρέ, ναι. Πού έρχονταν το τσιπουτί. Και ο άνθρωπος ήταν αγενέστατος. Και αυτό ο αγενέστατο. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μωρέ, σου λέμε να το στέλνεις Αθήνα. Τέλος. Μην πεις. Μην μιλάς καν. Δηλαδή είχες 3 στα 3, ε. Όχι, είχα και τέταρτη. Για λέγε, το τέταρτο ποιο ήταν. Μείναμε χωρίς βενζίνη στο νησί. Και μέχρι Παρασκευή. Με συγχωρείς, δεν ήταν διακοπές. Και μέχρι Παρασκευή δεν είχαμε βενζίνη, γιατί δεν είχε το νησί βενζίνη. Και πώς έπρεπε. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα μύθος με τα κύθυρα. Όχι. Δεν του λέει ότι το νησί σε επιλέγει εσέναν, σε θέλει ή δεν σε θέλει. Εμάς δεν μας ήθελε. Δεν σε ήθελε με τίποτα. Όμως πρέπει να κάνω και από εδώ να πω ότι τον Θοδωρή από τον Τσόβιο, εκεί αυτή η καφετέρια ήταν πολύ από καλή. Τσόβιο. Ναι. Αυτή η καφετέρια ήταν πολύ, πολύ καλά τα παιδιά. Και μετά στην χώρα, ναι. Αν πάνε στα Κύθυρα, να πάνε σε ένα μπαρ σαχαροπλαστείο με πολύ ωραία cheesecake που το λένε Φώσα. Άρα εσύ προτείνεις ή δεν προτείνεις τα Κύθυρα σαν... Προτείνω, αλλά να μην βρεθούν με τις δύο γριές και με τον άνθρωπο από την άλλη. Εντάξει, αυτός δεν πήγε για διακοπές, παιδιά. Μαρτύριο ήταν οι διακοπές, δεν... Και όλα πολύ, πολύ ωραίο το νησί. Φτηνά. Αλλά όλα πολύ μακριά. Μακριά, ε. Τέλος πάντων, λοιπόν, δώσε ένα break και ερχόμαστε εδώ πέρα να συζητήσουμε και άλλα έτσι πράγματα. Αφιερωμένα στα Κύθυρα. Ξυνήλα προσωποποιημένη. Στράβωμα όμως, ε. I gave in the water. Θέλω να μου κάνεις ένα βίντεο κλιπ. Όχι, δεν θα βίντεο κλιπ για το τελευταίο. Το τελευταίο, εντάξει. Αλλά πρέπει να σε πληροφορώ. Ναι. Για τα Summer Loves. Για πες. Εσύ τι summer loves είχες αυτό το καλοκαίρι, είχες κάτι? Καταρχήν είχα summer love τρελό, δεν μπορούσα να ξεκολλήσω με τα bubble tea από τα bubble tail να τα λέμε Πέστα. Αυτά. Να τα λέμε αυτά, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, τα bubble tea είναι καταπληκτικά ροφήματα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε σε 4 σημεία της Αθήνας. Και εκτός αυτού να σας πούμε ότι είναι πάρα πολύ ωραία για το λόγο ότι μέσα στο τσάι αυτό θα βρείτε κάτι πολύ ωραία, φουσκωτά. Bubbles, τα οποία μόλις τα πίνεις απελευθερώνουν όλη αυτή τη γεύση και μπορεί, ας πούμε, κάνει εσύ να έχεις πάρει γεύση καρπούζι. Αλλά μέσα στα bubbles να θες να βάλεις φράουλα, θες να βάλεις μπανάνα, δεν ξέρω και γιαούρτι. Ούτε τι θες να βάλεις. Γιαούρτι ή το αντίθετο, γιαούρτι με καρπούζι. Φραγκόσικο. Αυτά λοιπόν παιδιά, έχετε μπορείς να τα βρεις σε 4 σημεία, όπως σας είπαμε, στην Αθήνα αλλά και στη Σαντορίνη στα Φύρα. Να σε ρωτήσω μια απορία που έχω του καλοκαίρι. Ναι, τι. Ήρθε ο φίλος μου ο Τάσος, ναι. Και στην Καλαμάτα μας έφερε φραγκόσικα. Ναι. Πολλά κουκούτσια ρε παιδιά έχει αυτό, πώς το τρως. Το φραγκόσικο. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου φραγκόσικο. Άλλο το σίκο, άλλο το φραγκόσικο. Ναι. Το φραγκόσικο είναι πιο ωραίο από το σίκο. Δεν έχω φάει ποτέ φραγκόσικο. Τι έχεις φάει φραγκόσικα. Πώς τα τρως. Ευεργετικά. Αφού έχει πολλά κουκούτσια. Α, περίοδο, έξω. Ναι, για πες τι με ρώτησες. Ο έρωτας το καλοκαίρι. Άρωτος το καλοκαίρι. Ο έρωτος το καλοκαίρι μου είχε κλείσει την πόρτα. Μου κούνογε και το μαντήλι από μακριά, έτσι. Καλά, καλά. Και δεν υπήρχε. Εγώ τώρα που δεν νιώθω. Δεν νιώθεις έρωτα, ε. Γιατί ήθελες να ερωτευτείς εσύ το καλοκαίρι. Πριν το καλοκαίρι, μετά, νο. Ήσουν ερωτευμένος πριν το καλοκαίρι. Όχι. Γιατί κάτι θυμάμαι που μας έλεγες εδώ στις τελευταίες εκπομπές. Ότι να μην ανεβάσω φωτογραφίες στο Facebook με τις σχέσεις. Ξέχασε! Αφού είναι. Ζήλευες. Όχι, δεν ζήλευα. Ναι, δεν ζήλευε. Ήταν απλά σε φτύλα αυτό που κάνουν. Αρχίσαμε. Να και το ξαναπώ. Κάνε μου ένα ζουμερό, πολύ ζουμερό, πολύ ζουμερό. Άλλο. Θα διορθωθεί. Περίμενε να φτιάξω το. Μην κάνετε σχέσεις και να το βάλετε στο Facebook. Εσένα τι σε κόφτει. Εσένα τι σε πειράζει ο κόσμος να κοινοποιεί τον έρωτά του. Μετά να τους διαγράψω μου τα λένε. Μου γράφουν μηνύματα. Διαγράψεις.
Εσένα τι σε νοιάζει, Χριστιανέ μου, πραγματικά τι. Δεν μπορώ, μου βγαίνει αλλεργία. Δηλαδή, εσύ πες ότι ερωτεύεσαι, ωραία τώρα. Δεν μπορώ. Εσύ, λοιπόν, ερωτεύεσαι παράφορα, λέμε τώρα. Δεν καλά, μπορώ. Εσύ δεν χωνεύεις τα ντερά σου, το ξέρουμε. Πες ότι. Πες ρε, παιδί μου, μία στο τόσο. Και πες, ρε, παιδί μου, ότι το άλλο άτομο θέλει να κοινοποιήσει τον έρωτά σας. Τι κάνεις εσύ, δηλαδή, της λες όχι, μην τα ανεβάσεις. Ναι. Τι δικτακτορία είναι αυτή? Δεν είναι δικτακτορία. Γιατί δεν είναι δικτακτορία? Άμα θέλει δηλαδή ο άλλος να εκφράσει τον έρωτά του για σένα, δεν μπορεί. Όχι. Για ποιο λόγο? Γιατί γουστάρω. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις. Δεν είναι ωραίο. Ξέρεις τι, δεν είναι ωραίο? Ή φοβάσαι εμείς σε κυνηγούν οι παπαράτσι? Όχι, όχι. Αυτό φοβάσαι. Όχι, εμένα δεν είναι πρόβλημα. Ξέρεις τι είναι ωραίο? Τι? Να έχεις αγόρι. Loading. Η κοπέλα. Ναι. Να τα παίξεις ερωτευμένη ή ερωτευμένος. Ναι. Και το βράδυ να σε βλέπω εγώ για κλάβινγκ με άλλη ή με άλλο. Καλά, η άλλη ή ο άλλος που έχει βγει για κλάβινγκ δεν σημαίνει ότι απαραίτητα. Δεν το αγαπάει, απλά να. Γιατί δεν έχει δικαίωμα ο άνθρωπος ή η κοπελιά δηλαδή που έχουν μία σχέση να βγει το βράδυ να πάει να διασκεδάσει? Ελεύθερη σχέση. Θα σου άρεσε εσένα! Εσύ που το ξέρεις ότι αυτός ή αυτή που βγαίνει το βράδυ και πίνει το ποτό του και έχει βγάλει μία φωτογραφία με κάποιον ή κάποια, ότι είναι απαραίτητα και ζευγάρι. Θα σου έστειλα ένα μήνυμα, αλλά άλλαξα κινητό. Εσύ που το ξέρεις. Βρε, δεν τρέπεσαι λίγο να ζηλεύεις τον κόσμο? Θα σταματήσει, θα κάνεις τίποτα πράγματα. Θα σου έδειξα μήνυμα, αλλά άλλαξα κινητό. Τι μήνυμα? Από την κοπέλα? Ναι. Όπου τι σου έλεγε. Κατάλαβα τώρα. Χώρισε ο Φραλίδη. Συγγνώμη, έκανες το μαλλί σου? Τι έκανε το μαλλί μου? Το έβαψες? Έβαψα τη ρίζα. Ναι. Σαν νόμισμα 5 λεπτά σου το έκανε. Γιατί? Χάλκινο, ε. Ναι. Γι' αυτό. Σταμάτα. Δεν τρέχει. Κάτι μου έκανε έτσι, λέω. Τι φοράει η καλώδια? Λέει τώρα γιατί να φοράει αυτή καπέλο, ε. Τι θα σου πω? Έλα, λέγε. Εσύ δεν ερωτεύτηκες? Όχι, καλέ, σου λέω. Αλέξ! Έχουμε ωραίο το μπορδοροδο κόκκινο. Να, ορίστε καλά. Χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Να το μαλλί. Δεν πήγες Χριστάμπουρας, ε? Όχι, δεν πήγα Χριστάμπουρα, γιατί ο Χριστάμπουρας ήταν στη Μύκονο. Καλά, ο Χριστάμπουρας που δεν έχει πάει. Άστο. Μιλάμε για το φίλο. Είναι διακοπές από το Ιούνιο, ρε φίλε. Το Χριστάμπουρα, ο οποίος είναι, τυχαίνει να είναι και ο κομωτής μας. Και... Μα το βάλει το καπέλο. Γιόλο, ναι. Γιόλο. Είναι και ο κομωτής μας και μας φροντίζει έτσι εδώ πέρα, μας καλοποιίζει και μας φτιάχνει την ωραία μας την κόμη. Αλήθεια, έχω άδικο με αυτό που λέω? Ποιο? Με το Facebook. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, αρέσει. Εσύ έχεις ανεβάσει ποτέ τίποτα? Ναι. Ούτε εσύ, ε? Παλιά, πολύ παλιά. Παλιά, πολύ παλιά, ναι. Τι κάνει? Καλά είναι. Ναι. Ε? Μπράβο. Ε. Συγχαρητήρια. Για ποιο πράγμα? Έτσι. Γενικά. Τι σημαίνει γιόλο? You only live once. Εκεί ήθελα να την πιάσω. Δεν την έπιασα. You only live once. That's yours. Τι είναι αυτό? Γιόλο. Τι είναι αυτό, καλέ? Τι είναι? Τι έβαλε μπροστά το δάχτυλό του? Λοιπόν, αυτά που λέτε. Ξέρεις τι? Τι? Εγώ λέω να μου το πεις, να το κρατήσεις για μετά, για το τελευταίο μασόν που μας χρωστάς και ένα χορευτικό λατινικό που δεν μας έχεις κάνει. Ναι. Έτσι, και από αύριο, από Τετάρτη, μπαίνουμε κανονικά στη θεματολογία της εκπομπής. Δώσε ένα break. YOLO! Καλέ, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε, στο Loca Report. Και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, από την αρχή της εκπομπής, ο Φρανίτο σας κάνει ένα χορευτικό εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους εσάς. Πάρτε υπογλώσσια, πάρτε ασπιρίνες, πάρτε... Τι? Τι είπες? Offer. Αερορέτ. Πάρτε, ρε παιδί μου, γενικά ό,τι έχετε αέρινα σε φάρμακο, γιατί αυτό που θα δείτε δεν θα το ξεχάσετε. Λοιπόν, ένα χορευτικό, ειδικά αφιερωμένο σε εσάς. Παρακαλώ, εσύ το μοντέλο Φραν. Δεν μπορείς να βγεις. Θα σου χτυπάω παλαμάκια εγώ. Α. Παρακαλώ, το... μην αποκαλύπτεις την έκπληξη, έλα λίγο πιο εκεί. Εκεί κάτσε. Λοιπόν. Παρακαλώ, το μοντέλο Φραν, παύλα τραγουδιστής, παύλα παρουσιαστής,
Παύλα ηθοποιός, παύλα χορευτής, το τονίζω αυτό. Να βγει στη σκηνή! Να βγει στη σκηνή! Να βγει στη σκηνή! Περίμενε, δεν ξεκινάει να τραγουδάει, δεν μπορώ να εκπλήξω. Κάνε συγχαίρια. Τι τραβάω, Χριστιανή, για ένα ξεροκόμματο. Όχι έλα. Ακόμα, κάνε. Επονέσανε τα χέρια μου. Παναγία μου. Και έλεγα, θα τις κόψω αυτές τις συνήθειες. Άντε, βγες. Ωραίο, ε. Πιάστηκα. Περίμενε, μωρέ. Θυμάσαι και τα λόγια απ' έξω. Σήκω να σε βλέπει ο κόσμος. Σήκω να σε βλέπει το κοινό σου. Πήγαινε μπροστά, παιδί μου, να φαίνεσαι. Πήγαινε μπροστά, μικρή, με αυτό το μεγαλείο. Μέσα κοιλιά. Έξω κοιλιά. Πρέπει να συντονιστούμε. Μέσα. Τώρα, κάνε. Μέσα. Και χέρι θέλω και χέρι. Βλέμματα λατινικών και τουρκικών βλέμμα. Δώσε μου φρύδι, κοντινό στη μούρη του. Δώσε κοντινό. Πολύ κλειστό, αυτός είσαι. Φρύδι! Παίξε με το μάτι σου. Οπα. Έτσι. Αυτός είσαι. Μη σταματάς. Παίξε με το μάτι σου. Και... Παίξε. Έλα, ρε. Και σήμερα στο hardcore έχουμε τους Wonderfly in deploying we sing με το τελευταίο άλμπουμ τους Wanting of Hiding in the Time. The church is burning, we can fly in high. Και αυτό ήταν όλα, φίλος μου. Τι ώρα έχει πάει, νομίζω ότι είναι ώρα για να κλείνουμε. Νομίζω ότι σιγά σιγά η πόρτα στο ίδρυμα θα κλείσει και δεν θα είμαστε εμείς μέσα. Θα φορέσουμε. Αυτό που ξεκινάς τα όν χωρίς εμένα είσαι απαράδεκτη, μωρέ. Αφού σκόθηκες και έφυγες. Εγώ! Σιγά σιγά θα βάλω. Εδώ μου έφερε τον Αλή να κάνει τα δικά του. Ποιον Αλή. Τον Αλή και Τρισαλή. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη μας εκπομπή για σήμερα. Έτσι, μείνε εσύ σε αυτό το mood, έτσι. Θέλω να μου κάνεις λίγο βλέμμα λατινικών και να υποσχεθείς αύριο στα παιδιά ότι θα μπούμε κανονικά στη ροή της εκπομπής μας και τι έχουν να δούνε. Και θέλω να ευχαριστήσω και τα Bubble Tail, αλλά με το βλέμμα των λατινικών όμως, των ισπανικών, κατάλαβες. Δώστε. Έτσι. Παίξε με τα μάτια σου. Το. Όχι αυτό! Το καλό, έλα. Το λατινικό, το ωραίο, το γοητευτικό. Το γοητευτικό. Δείχτω! Δικό σου. Πιο σεξουαλική φωνή θέλω. Έτσι, αυτός είσαι. Για όλους τους πυθίκους που μας βλέπουν. Ναι. Γιατί όλοι είμαστε πυθίκοι. Με τα μάτια. Ούτε εσύ άλλος. Χαριεντήσουμε την κάμερά σου. Αύριο μπορείτε να μας δείτε εδώ. Ναι. Με πολλές ειδήσεις ναι. Που δεν ενδιαφέρουν σε κανέναν ούτε σε εμάς. Ναι. Αλλά τις λέμε ούτε σε άλλους. Εδώ στο MAD TV. Τι ώρα. Παρέα με τη Μαντόγα Στεράτου. Εδώ ώρα. Την έχετε. Παρακαλώ, όχι. Πλάνο. Μην δείξεις μπράβο, με ευχαριστώ. Με πλάνο, σε παρακαλώ. Θα έχουμε και πολλές επιτυχίες να παίξουν για χαλή από πίσω. Ναι. Χάλι μαύρα, τα περισσότερα. Ναι. Και ευχαριστούμε στα Bubble Tail. Για την τιμή που μας κάνανε. Για την τιμή που μας κάνανε. Και αν είναι. Αύριο να μου φέρεις και ένα να το δοκιμάζω. Θα σου φέρω. Και τώρα άλλο τουρκικό, το νταν. Χριστέ μου, τι έχω πάθει. Έλα, μαύρο, φεύγουμε. Κόφτο. Αύριο, παιδιά. Γιώρουλ χαβαλάρ μπουρδάν. Μπήρι κασμιό, τελεφοντάι κασμιό. Παναφού. Δίμπι συμπιόρουν, κασμί δισιμπάρ. Μπιέρε.